ξέρει και το παιδί ότι μπαίνει σε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει κανόνες. Ένα 16-άρικο ίσως παιδί. Λιγάκι του είναι δύσκολο. Η στιχουργός Σόφη Παπά έχει γράψει πολλές επιτυχίες και πιστεύει ότι ένα τέτοιο talent show δίνει το εισιτήριο στα παιδιά για το όνειρο. Άκουσα και κάποιες γνώμες που λένε ότι μα σήμερα που υπάρχει κορεσμός και που πάνε αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει χώρος. Πιστεύω για όλους υπάρχει χώρος. Θέλω μονάχος τα φανάρια να παίρνω. Η Σόφη Παπά δεν έκρισε πως και εκείνη στο παρελθόν συμμετείχε σε επιτροπή talent show που δεν την κάλυπτε απόλυτα, ερχόμενη κοντά στα λόγια του Αντώνη Ρέμου. Τα περισσότερα τέτοιου είδους show μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, πατούσαν στην αδυναμία των παιδιών ή σε κάποιες αδύναμες ή ιδιαίτερες προσωπικότητες. Ένα παιδί το οποίο στεκόταν απέναντι σε μια επιτροπή και άκουγε τα μύρια όσα, δεν συμφωνούσα καθόλου. Συμφωνία όμως υπάρχει στους κριτές τις περισσότερες φορές για τις φωνές που ακούνε. Έτσι έγινε και στην περίπτωση της Μαρίας Ελένης αλλά και του Βασίλη Αξιώτη που γύρισαν και οι τέσσερις. Ήμουν ανάμεσα στη Δέσποινα και στο Ρέμο η αλήθεια, αλλά ο Ρέμος γύρισε τελευταίος. Πολύ όμορφες όμως το σοου συνεχίζουν να έχουν την ίδια τύχη, να κόβονται. Έτσι έγινε και με την Ιωάννα Πολυβίου.